Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, το βιβλίο του Ευεργετινού. Βρισκόμαστε με τη χάρη του Θεού στον τρίτο τόμο, στην 33η υπόθεση, η οποία έχει τον εξής τίτλο. Ποια είναι η αιτία των πειρασμών και ποια η ωφέλειά τους και ποια η διαφορά τους. Διαβάζουμε ένα κείμενο του Αββά Ισαάκ του Σύρου. Ένας από τους Αγίους είπε, «Βλέπετε πως οι Άγιοι είναι ταπεινοί και ο ένας παραπέμπει στον άλλον. Ο μεγάλος αυτός ησυχαστής, ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, μας βλέπει τώρα για έναν άλλον Άγιο, ο οποίος είπε τα εξής σε σχέση με τους πειρασμούς. Όταν, λέει, ένας μοναχός, αλλά όταν ακούμε τη λέξη μοναχός, να βάζουμε και τον καλό χριστιανό, γιατί ουσιαστική διαφορά δεν υπάρχει. Ο μοναχός δεν είναι αξίωμα, αλλά είναι μια, ας πούμε, τάξης εντός εισαγωγικών ανθρώπων, οι οποίοι έχουν πάρει στα πολύ σοβαρά, έτσι, την σωτηρία τους και αγωνίζονται να τηρήσουν με ακρίβεια τον νόμο του Θεού. Και έχουν τις τρεις αρετές τις μεγάλες, την παρθενία, την ακτιμοσύνη, την πλήρη ακτιμοσύνη και την υπακοή. Ένας λοιπόν από αυτούς τους Αγίους είπε, όταν ένας μοναχός δεν υπηρετεί όπως θέλει ο Θεός τον Κύριο και δεν αγωνίζεται με ζήλο για τη σωτηρία της ψυχής του, αλλά απέναντίας αμελεί για την καλλιέργεια των αρετών, τότε επιτρέπει ο Θεός να περιπέσει σε διάφορους πειρασμούς και διάφορες ασθένειες για να μην καταντήσει εξ αφορμής της πολλής αργίας ή στα πονηρά. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δίνει επάνω στους ράθιμους και αμελείς πειρασμούς για να ασχολούνται με αυτούς και όχι με πράγματα μάταια εμπνεόμενα από την ραθυμία και την αμέλεια. Έτσι, όπως μας λέει και το ρητό, ότι η αργία είναι μήτυρ πάσης κακίας. Όταν κανείς είναι ράθυμος και αμελής και μάλιστα στα πνευματικά του δεν κάνει την προσευχή του, τον κανόνα του, όπως το έχει ορίσει ο πνευματικός του, πολλές φορές δεν έχει καν πνευματικό λόγω της αμέλειας και της ραθυμίας του, αφήνει ο Θεός, επειδή τον αγαπάει, να πέσει σε πειρασμούς και ασθένειες αυτός ο άνθρωπος, έτσι ώστε να ασχολείται με αυτά και να γλιτώσει από τους φοβερούς καρπούς της αργίας που είναι η αμαρτία και η υποδούλωση στα διάφορα πάθη. Δίνει για παράδειγμα έναν καρκίνο ή μια άλλη νόσο και ο άνθρωπος αρχίζει να ασχολείται με αυτό και δεν πηγαίνει ο νους του στα πονηρά, στα κακά. Να θυμίσαι λοιπόν τον Θεό πάντοτε, λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, και δεν θα φοβηθείς ποτέ τους πειρασμούς. Η φύση σου άνθρωπε, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, έγινε επιρρεπής στα διάφορα φυσικά και ηθικά πάθη. Οι πειρασμοί του παρόντος κόσμου είναι πολλοί και δεν βρίσκονται μακριά από εσένα τα διάφορα κακά, αλλά πηγάζουν από μέσα σου, από κάτω από τις πόδες σου. Είναι πολύ κοντά λοιπόν οι πειρασμοί. Ο άνθρωπος μετά την πτώση ρέπει προς το κακό, προς την αμαρτία. Και ο Θεός από αγάπη παραχωρεί τους πειρασμούς, έτσι ώστε να μην αμαρτάνει ο άνθρωπος ασχολούμενος με τους πειρασμούς, ειδικά μάλιστα όταν είναι αμελής. «Εσύ πρόσεξε», λέει ο Αββάς Ισαάκ, «μη μετακινηθείς από τον τόπο στον οποίο έχεις σταθεί. Και όταν ο Θεός θα ρίψει επί σε μετευμενίας το βλέμμα του και θα σε επισκεφθεί, θα σε ελευθερώσει από τις δυσκολίες και θα ελαφρώσει το φορτίο των πειρασμών σου.
Υπάρχουν λοιπόν οι πειρασμοί οι οποίοι έρχονται από διάφορους λόγους. Αυτοί που έρχονται εξωτερικά και αυτοί που έρχονται εσωτερικά. Αυτοί που έρχονται από άλλους ανθρώπους, από ανθρώπους εχθρικούς της πίστεως, επίσης από τις διάφορες καταστροφές φυσικές που συμβαίνουν ή από τις διάφορες ασθένειες, που όλα βέβαια πρέπει να ξέρουμε αυτά γίνονται από κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Ο Θεός δεν μας αφήνει να πειραστούμε παραπάνω από όσο αντέχουμε, μας λέγει πάλι ο Λόγος του Θεού. Και μαζί με τον πειρασμό μας δίνει και την έκβαση, μας δίνει και τη λύση του πειρασμού. Επομένως δεν πρέπει να ανησυχούμε, ο Θεός αφήνει να πειραστούμε όσο αντέχουμε. Πότε όμως πρέπει να ανησυχούμε? Όταν δεν είμαστε σε σχέση σωστή με τον Χριστό μας, οπότε δεν λαμβάνουμε τη Θεία Βοήθεια. Τότε και ο παραμικρός εξωτερικός πειρασμός μας είναι ανυπόφορος, γιατί δεν έχουμε τις δυνάμεις που πηγάζουν από τον Θεό, επειδή ακριβώς δεν έχουμε αγάπη προς τον Θεό, δεν έχουμε ταπείνωση. Επομένως δεν λαμβάνουμε αυτή τη δύναμη που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς από τον Θεό. Όχι γιατί ο Θεός δεν δίνει, αλλά γιατί εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε. Όταν όμως είσαι με καλή σχέση, σε καλή σχέση με τον Χριστό, αγαπάς τον Χριστό, ζεις σωστά, δακρύζεις, μετανοείς, προσεύχεσαι, νηστεύεις, κακοπαθείς για χάρη του Χριστού, τότε μη φοβάσαι. Οι πειρασμοί πάντα θα είναι στα μέτρα σου, οι εξωτερικοί πειρασμοί. Προσοχή τώρα από τους εσωτερικούς πειρασμούς ή πιο σωστά από τους πειρασμούς που μόνοι μας δημιουργούμε στον εαυτό μας, από φιλιδονία κυρίως. Μας αγαπάει, μας αρέσει η άνεση, η καλοπέραση, οι ειδονές της σαρκός και πέφτουμε μόνοι μας σε πειρασμούς φοβερούς και από αυτούς τους πειρασμούς παρακαλάμε τον Θεό να μας γλιτώσει στο Πάτερ ημών, τους εκούσιους που μόνοι μας ρίχνουμε τον εαυτό μας. Ξαναλέω, από φιλιδονία. Και παρακαλούμε τον Θεό στον Πάτερ ημών να μην μας αφήσει να πέσουμε σε αυτούς τους πειρασμούς. Στους άλλους πειρασμούς που έρχονται απ' έξω, όπως αυτή που είχε ο Ιώβ, που πέθαναν τα παιδιά του σε μία ημέρα, που έχασε όλα τα υποστατικά του, τα ζώα του κλπ, την περιουσία του όλη, που έχασε την υγεία του, που είχε μία γυναίκα βλάσφημη, η οποία του έλεγε: «Τι κάθεσαι ακόμα και πιστεύεις στον Θεό?» Ο Ιώβ ήταν γεμάτος από ένα νόσημα που είχε φλίκτενες, κάποιο φοβερό εξάνθημα όλο του το σώμα και πονούσε φοβερά και έβγαζε πίο όλο του το σώμα και καθόταν έξω από το χωριό του, από την πόλη του και σε ένα σωρό κοπριά επάνω και του έλεγε η γυναίκα του: «Επιτέλους, τι ακόμα πιστεύεις στον Θεό? Πες εναντίον του Θεού, βλαστήμα δηλαδή τον Θεό, και μετά τελεύτα, μετά αυτοκτόνα κιόλας. Τι να την κάνεις μια τέτοια ζωή?» Και όμως ο Ιώβ έλεγε ότι αυτό που μας δίνει τώρα ο Θεός πρέπει να το δεχτούμε. Όπως προηγουμένως μας έδινε τις ευλογίες και τις δεχόμαστε, έτσι και τώρα θα δεχτούμε και αυτό που μας δίνει. Γιατί όλα ο Θεός που μας δίνει είναι για το καλό μας. Είναι από αγάπη. Τίποτα δεν δίνει ο Θεός για το κακό μας και επειδή μας μισεί και μας αντιπαθεί. Μας δοκιμάζει για να μας δοξάσει ακόμα περισσότερο και να μας στερεώσει ακόμα καλύτερα στην αρετή. Θα κάνουμε λοιπόν υπομονή στους πειρασμούς, όπως έκανε ο Ιώβ και έλεγε: «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον, ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και ως το Κυρίο έδοξε, ούτω και γενετό, όπως φάνηκε καλό στον Θεό, έτσι και έγινε. Ποιος είμαι εγώ που θα πω στον Θεό: δεν τα κάνεις καλά τα πράγματα και γιατί μου δίνεις αυτά που μου δίνεις?» Θα κάνουμε υπομονή μέχρι ότου να ρίξει ευμενές, όπως λέει εδώ ο Βάσσακ, το βλέμμα του ο Θεός και να μας επισκεφθεί και να μας ελευθερώσει από τις δυσκολίες και το φορτίο των πειρασμών. Και συνεχίζει ο Βάσσακ και λέει: «Όπως ακριβώς τα βλέφαρα των οφθαλμών μας
είναι τόσο κοντά και αγγίζουν το ένα το άλλο, τόσο κοντά στους ανθρώπους είναι και οι διάφοροι πειρασμοί, οι διάφορες δοκιμασίες. Επομένως δεν είναι δυνατόν να ξεφύγουμε. Και ο ίδιος ο Κύριος μας το προείπε, ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισερθήν εις τη βασία των ουρανών. Πρέπει να περάσουμε σε πολλές θλίψεις. Και πάλι μας είπε, ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσι. Εάν εμένα με δίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς. Και μας είπε ακόμα ότι είστε μακάριοι αν σας ονειδήσουν και σας διώξουν και σας αφορήσουν και σας πούν οποιοδήποτε πονηρό ρήμα. Έτσι είστε μακάριοι τότε όταν σας κάνουν αυτά οι άνθρωποι, γιατί πιστεύετε σε μένα και με ακολουθείτε, όπως αφόρησαν αδίκως τον μακαριστό τον Νικόλαο του Σωτηρόπουλου, που ήταν μεγάλος, σπουδαιότατος θεολόγος της Εκκλησίας μας. Και ο άνθρωπος αυτός, ο Άγιος, με χαρά δέχτηκε τον αφορισμό. Αλλά οι άνθρωποι είναι δειλοί και παρόλο που έβλεπαν την αδικία, όμως δεν μιλούσαν, και μάλιστα οι αρχιερείς και οι ιερείς, εκτός πολύ ολίγων. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, όπως και όλοι που άδικα αφορίστηκαν, διώχθηκαν για χάρη του Χριστού, ζούσε τη χαρά του Χριστού. Και οι Άγιοι Κολυβάδες που γιορτάζουμε σήμερα, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είχε αφοριστεί και αυτός από την τότε διοικούσα Εκκλησία. Αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει Άγιος και να αναγνωριστεί ως Άγιος επίσημα σήμερα και από την διοικούσα Εκκλησία και από όλη την Ορθοδοξία. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε αφοριστεί, είχε εξοριστεί, είχε καθαιρεθεί, και ο Μέγας Αθανάσιος, όλοι αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι. Επομένως είναι τιμή μας να πάσχουμε για τον Χριστό όπως αυτοί οι Άγιοι, και πρέπει να χαιρόμαστε όταν έχουμε τέτοιους πειρασμούς και δοκιμασίες, και να ξέρουμε ακριβώς ότι έτσι εκπληρώνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή των χριστιανών, με τη μίμηση της ζωής του Χριστού. Τι έζησε ο Χριστός μας? Και ο Χριστός μας ουσιαστικά ήταν αφορισμένος, ήταν εκτός της διοικούσης, ας πούμε, τότε θρησκευτικής ιεραρχίας και τάξεως. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι υποκριτές, τον κατεδίωκαν. Και ο απλός, ο πιστός λαός τον ακολουθούσε. Και αυτή η διοικούσα τότε, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών Εκκλησία, ήταν που τον καταδίκασε και εις θάνατο διαμέσου της ρωμαϊκής εξουσίας. Τον παρέδωσε εις θάνατο. Όπως λοιπόν ακριβώς τα βλέφαρα είναι κοντά το ένα με το άλλο, έτσι είναι και οι πειρασμοί πολύ κοντά. Αυτό το πράγμα, λέει ο Βάσιλης Άκτο, οικονόμησε ο Θεός πανσόφος για την ωφέλειά σου. Γιατί τίποτε δεν κάνει ο Θεός από μίσος ή εκδικηλικότητα, αλλά μόνο από αγάπη, για να μας ωφελήσει πνευματικά, να μας ωφελήσει αιώνια. Γιατί λοιπόν δίνει τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες? Ακούστε τι λέει ο Βάσιλης Άκτο. Για να κρούεις συνεχώς και ακαταπαύστος την θύραν του ελέους αυτού. Και εξαιτίας του φόβου των θλιβερών να φυτευθεί η μνήμη του Θεού στη διανιά σου. Για να κερδίσεις αυτό το πολύ μεγάλο πράγμα που λέγεται κοινωνία με τον Χριστό δια της προσευχής, δια της αδιάλειπτης προσευχής. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι κάνουν προσευχή και κάνουν λίγα λεπτά ή λίγα δευτερόλεπτα το πρωί και το βράδυ. Αλλά η προσευχή είναι μία κατάσταση της ψυχής. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει κάτι το συνεχές μέσα μας. Συνεχώς να βλέπουμε στον Χριστό μας, να έχουμε την αίσθηση της παρουσίας του Χριστού και να λέμε και λόγια, ή μπορεί και να μην λέμε λόγια, αλλά να έχουμε την αίσθηση της παρουσίας του κάθε στιγμή στη ζωή μας. Να ζούμε αυτή την παρουσία, και αυτή η παρουσία, ο Χριστός μας, να είναι το κέντρο γύρω από το οποίο θα περιστρέφεται η ζωή μας. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Διαμέσου των θλίψεων και των πειρασμών. Όταν έχουμε θλίψεις,
Μου λένε κάποιοι, τότε προσευχόμαστε. Λέω, τις άλλες φορές δηλαδή δεν προσεύχεστε. Άρα να προσευχόμαστε, να σας δίνει ο Θεός συνέχεια θλίψεις για να μάθετε να προσεύχεστε. Έτσι, δυστυχώς είμαστε οι άνθρωποι ράθυμοι αμελείς και δεν προσευχόμαστε. Αν βρεθούμε σε μια δυσκολία, τότε φωνάζουμε «Χριστέ μου, Παναγία μου». Γι' αυτό ο Θεός οικονομεί τα πράγματα έτσι, ώστε ακατάπαυστα να χτυπάμε τη θύρα του ελέους του Θεού. Και εξαιτίας του φόβου των θλιβερών, να φυτευτεί μέσα μας η μνήμη του Θεού. Έχουμε τριών ειδών μνήμες. Έχουμε τη μνήμη μας την εγκεφαλική, έτσι που βλέπουμε, ακούμε κλπ. Και αυτά αποθηκεύονται στον εγκέφαλό μας. Είναι η εγκεφαλική μνήμη. Έχουμε μια δεύτερη μνήμη που λέγεται κυταρική, έτσι που είναι η μνήμη η αποτυπωμένη στο DNA μας, έτσι, στο γενετικό μας υλικό, στο γονιδίωμα, όπως λέγεται επιστημονικά. Και με αυτή τη μνήμη που υπάρχει στο DNA μας, κληρονομούμε τα διάφορα χαρακτηριστικά μας και στους απογόνους μας. Υπάρχει και μια τρίτη μνήμη που δεν την ξέρει η επιστήμη, την ξέρει όμως η θεολογία, την ξέρει η πνευματική επιστήμη, η οποία λέγεται καρδιακή μνήμη. Και είναι η μνήμη της καρδιάς, η αδιάλειπτη καρδιακή μνήμη, η οποία θα πρέπει να είναι μνήμη του Ιησού Χριστού. Να θυμόμαστε συνεχώς με την καρδιά μας τον Χριστό και να επικαλούμαστε με την καρδιά μας τον Χριστό. Και αυτή είναι η σωστή λειτουργία της καρδιακής μνήμης. Έτσι, με την καρδιά μας να θυμόμαστε όχι άλλες αγάπες και άλλα πράγματα, αλλά την αγάπη του Χριστού. Και σε αυτή να καταφεύγουμε συνεχώς, όπως το μικρό παιδί καταφεύγει στη μητέρα του, γιατί ξέρει ότι εκεί θα βρει παρηγοριά, έτσι και ο κάθε χριστιανός θα πρέπει να καλλιεργήσει αυτή τη μνήμη στον Χριστό, να αγαπήσει τον Χριστό με την καρδιά του και εκεί να καταφεύγει συνεχώς για να βρίσκει παρηγοριά. Και γι' αυτό ο Θεός παραχωρεί τις διάφορες θλίψεις και δοκιμασίες, ώστε αυτή η μνήμη του Χριστού μας, η καρδιακή μνήμη, να γίνει αδιάλειπτη, να φυτευτεί μέσα μας. Όπως λέει ωραίο ο Ιερός Χρυσόστομος, να καταπιεί, λέει, η καρδιά το Χριστό και ο Χριστός την καρδιά μας. Έτσι θα τον πλησιάσεις, λέει ο Βασισάκ, με τις επίμονες δεήσεις σου. Θα αγιαστεί η καρδιά σου από την ακατάπαυστη ενθύμηση του Θεού και εφόσον θα τον επικαλείσαι, θα σε εισακούσει. Γιατί τόσοι άνθρωποι στις μέρες μας αυτοκτονούν? Γιατί δεν θυμούνται τον Θεό. Δεν έχουν αυτή την καρδιακή μνήμη της αγάπης του Χριστού. Δεν έχουν καλλιεργήσει αυτή την ταπείνωση που θέλει ο Χριστός και την αγάπη. Και έτσι χάνουν την ελπίδα τους. Απελπίζονται και χάνουν μετά, αφαιρούν τη ζωή τους, που είναι φοβερή αμαρτία. Είναι η πολύ μεγάλη αχαριστία στον Θεό. Το δώρο αυτό που σου δίνει ο Θεός, που λέγεται ζωή, εσύ να του πεις «πάρ' το, δεν το θέλω». Και γι' αυτό τους αυτοκτονούντες δεν τους κηδεύουμε, ούτε τους θάβουμε στο κημητήριο, αλλά έξω από το κημητήριο. Εκτός αν δεν ξέρουν τι κάνουν, είναι τρελοί, έχουν χάσει τα λογικά τους. Γιατί είναι μεγίστη αμαρτία η αυτοκτονία, αλλά πηγάζει ακριβώς από το ότι ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζει σωστά τους πειρασμούς, τις θλίψεις. Δεν καταφεύγει στο Θεό και στην καρδιακή προσευχή και μνήμη του Θεού. Όταν πλησιάζεις έτσι τον Θεό με την καρδιακή μνήμη, με την αδιάλειπτη προσευχή, τότε, λέει ο Βασισάκ, θα αντιληφθείς κι εσύ ότι ο Θεός είναι αυτός που θα σε απαλλάξει από τις συμφορές. Αυτή η μεγάλη κουβέντα που λέει ο λαός μας, έχει ο Θεός. Όταν έχεις διάφορες λύψεις και σου λένε «έχει ο Θεός, θα βοηθήσει ο Θεός, μην απελπίζεσαι», αυτό είναι ύψιστη φιλοσοφία. Να αφινόμαστε εις τον Θεό. Αληθινή φιλοσοφία και αληθινή θεολογία είναι αυτή η φράση που λέμε συνέχεια μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. «Εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα».
να τα αφήσουμε όλα στον Χριστό και τον εαυτό μας και αλλήλους και τους άλλους και όλη μας τη ζωή. Αν ένας άνθρωπος ζει έτσι, με αυτή την πίστη στο Θεό, το άφημα στο Θεό, την αδιάλειπτη καταφυγή στο Θεό, την αδιάλειπτη προσευχή και την καρδιακή, δεν υπάρχει περίπτωση να απελπιστεί και να αυτοκτονήσει. Τότε λοιπόν θα αντιληφθείς με την αδιάλειπτη αυτή προσευχή που θα κάνεις στην καρδιακή ότι ο Θεός είναι ορίστης σου, ο λυτρωτής σου, αυτός που θα σε γλιτώσει από κάθε δυσκολία και θα αισθανθείς στην ψυχή σου την παρουσία Του, την παρουσία του Δημιουργού σου, ο οποίος σε ενισχύει κατά των πειρασμών και σε περιφρουρεί από τα κακά. Έτσι πορεύτηκαν όλοι οι αληθινοί πιστοί, οι αληθινοί χριστιανοί και έτσι πρέπει να πορευτούμε κι εμείς. Επομένως δεν πρέπει να μας φοβίζουν οι θλίψεις και οι δοκιμασίες και οι πειρασμοί, αλλά θα πρέπει να έχουμε νύψη και εγρήγορση και να καταφεύγουμε εις τον Θεό με πίστη και με ελπίδα και με αγάπη. Ας δούμε και ένα ακόμα κείμενο που έχει εδώ ο Βεργετινός σχετικό του Αγίου Μαξίμου, του Ομολογητού, ο οποίος είναι φιλοσοφικότατος και έχει πολύ πυκνά νοήματα. Λέει λοιπόν, τα λυπηρά γεγονότα που συμβαίνουν σε μας συμβαίνουν προς σοφρονισμόν και επέδευση ημών. Μας συμβαίνουν για να παιδαγωγηθούμε, για να σοφρονιστούμε, για να ζήσουμε δηλαδή με ηθική καθαρότητα, για να προχωρήσουμε πνευματικά, για να στερεωθούμε στην πίστη, στην ελπίδα και στην αγάπη στον Χριστό. Ή ακόμα μας λέει ότι γίνονται τα λυπηρά γεγονότα για να συγχωρηθούν περασμένα αμαρτήματά μας. Πολλοί άνθρωποι παραξενεύονται και λένε «Μα τι συμβαίνει, ο Θεός δεν υπάρχει ή μήπως είναι άδικος ο Θεός. Εγώ προσπαθώ, πάω στην εκκλησία και όλα μου πηγαίνουν όχι όπως τα θέλω. Έχω αρρώστιες, έχω προβλήματα, έχω δυσκολίες με τα παιδιά μου, πειρασμούς μέσα στην οικογένεια, στο σπίτι, πειρασμούς στην εργασία. Ο άλλος που δεν κάνει τίποτα, ούτε εκκλησία πάει, ούτε εξομολογείται, ούτε προσέχει στη ζωή του και το πάνε όλα καλά. Μα τι γίνεται τέλος πάντων? Απλούστατα αδελφέ μου, εσύ είσαι σε καλή κατάσταση γιατί ξεχρεώνεις τις αμαρτίες σου με αυτές τις λύψεις και τις δοκιμασίες που υπομένεις και παιδαγωγείσαι και σοφρονίζεσαι και καθαρίζεσαι. Ο άλλος επειδή δεν θέλει να μετανοήσει και ο Θεός βλέπει ότι αν του δώσει μία θλίψη και δοκιμασία θα βλαστημήσει, θα πάει ακόμα πιο κάτω στην κόλαση που ήδη είναι, γι' αυτό τον αφήνει, του τα πάει όλα καλά σε αυτή τη ζωή και μετά στην άλλη ζωή του μένουν μόνο τα κακά. Ο Θεός του ξεπληρώνει σε αυτή τη ζωή ό,τι καλό έχει, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι τελείως κακοί, έχουν και κάτι λίγο καλό. Ενώ σε σένα που έχεις πολύ καλό και λίγο κακό, σε αφήνει να πειραστείς, να δοκιμαστείς εδώ, να ξεχρεώσει αυτό το λίγο κακό που έχεις για να φύγεις στην άλλη ζωή και να έχεις μόνο το καλό και να πας στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί δεν μπορεί να έχεις κακά πράγματα, να έχεις πάθη, να έχεις αμαρτίες και να πας στη Βασιλεία. Θα πρέπει λοιπόν από εδώ να τα εξαλείψεις. Γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός λοιπόν, λέει ο Βάζ, ο Άγιος Μάξιμος, να πειραστείς εδώ για να συγχωρηθούν περασμένα αμαρτήματα ή ακόμα λέει για να διορθωθεί υπάρχουσα αμέλεια, γιατί κάπου αμέλησες, ραθύμησες, τεμπέλιασες και σταμάτησες να κάνεις τον κανόνα σου ή τον κάνεις ελλειπή την προσευχή σου, τη μελέτη σου την πνευματική, την νηστεία σου. Δεν προσέχεις κάπως, έχεις αρχίσει να χαλαρώνεις. Οπότε ο Θεός αφήνει να έρθει ένας πειρασμός σαν ένα καμπανάκι που θα σε ξυπνήσει. Ή ακόμα, πόσο σοφός είναι ο Άγιος Μάξιμος και όλοι οι Άγιοι Πατέρες, αφήνει λέει ο Θεός πειρασμούς για να εμποδιστεί ο άνθρωπος από μελλοντικά αμαρτήματα. Είτε λοιπόν για να ξεχρεώσεις αμαρτήματα του παρελθόντος, είτε για να φύγεις, να ξεφύγεις από την υπάρχουσα αμέλεια που έχεις τώρα, είτε για να μην πέσεις σε αμαρτήματα μελλοντικά.
Εκείνος λοιπόν που σκέφτεται ότι για μία από αυτές τις τρεις αιτίες συνέβη ο πειρασμός, ή για να εξαλείψω παλιές αμαρτίες, ή για να φύγω από τη ραθυμία που μου συμβαίνει τώρα, και από την αμέλεια και τη ραθυμία πολύ εύκολα γλιστράμε στην αμαρτία, γι' αυτό είναι μέγιστος κίνδυνος η ραθυμία, ή για να για να γλιτώσουμε μελλοντικά αμαρτήματα. Όταν λοιπόν σκέφτεσαι ότι μία από αυτές τις τρεις αιτίες υπάρχει και σου συνέβη ο πειρασμός, τότε δεν αγαναχτείς. Όταν έρθει μια αρρώστια ή μια αδικία ή πάθεις κάτι, οτιδήποτε το λυπηρό, απέναντίας μάλιστα, επειδή έχεις επίγνωση των αμαρτιών σου, ούτε καν θεωρείς αίτιο της λήψεώς σου εκείνον για το δια του οποίου ήρθε ο πειρασμός. Γιατί γνωρίζεις ότι υποχρεούσε είτε ο ίδιος είτε διαμέσου κάποιου άλλου να πιεις μέχρι σταγόνος το ποτήριο της Θείας Δικαιοσύνης. Και να λοιπόν και η συγχωρητικότητα και η ανεξικαγία. Όταν ο άνθρωπος βλέπετε είναι σωστά τοποθετημένος απέναντι στους πειρασμούς, δεν κρατάει κακία στον άλλον μέσω του οποίου έρχεται ο πειρασμός, γιατί ξέρει ότι δεν φταίει αυτός, αυτός είναι απλώς το όργανο, το μέσο του Θεού, ο απεσταλμένος του Θεού για να σε ξυπνήσει, να σου χτυπήσει καμπανάκι ή να σου εξαλείψει παλιές αμαρτίες ή να σε γλιτώσει από μελλοντικές αμαρτίες. Γι' αυτό και οι Άγιοι εθλίβοντο αλλά δεν στενοχωριόντουσαν όταν είχαν πειρασμούς και θλίψεις και δοκιμασίες. Εξωτερικά πιέζονταν, εδιώκοντο, κακοπαθούσε η σάρκα τους, αλλά η ψυχή τους ήταν ήρεμη, γιατί ήξεραν ότι όλα αυτά είναι προς το πνευματικό τους συμφέρον και με ευγνωμοσύνη τα δεχόντουσαν όλα, χωρίς να κατακρίνουν και να κατηγορούν κανένα, ούτε αυτούς τους ανθρώπους μέσω των οποίων ερχόντουσαν οι διάφοροι πειρασμοί, οι διάφορες δοκιμασίες. Κατά το στάδιο της δοκιμασίας του, ο πιστός αποβλέπει στο Θεό, τον ευχαριστεί διότι επέτρεψε τη δοκιμασία αυτή. Θεωρεί τον εαυτό του αίτιο του πειρασμού και με προθυμία υπομένει την παιδεία αυτή, όπως ο Δαβίδ τότε με τον Σεμεΐ. Έτσι είναι ένα περιστατικό αυτό, το οποίο το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά. Τι ήταν αυτός ο Σεμεΐ? Αυτός καταγόταν από τη φυλή του Βενιαμίν και από τον οίκο του Σαούλ και κατοικούσε στην Βαουρίμ. Όταν περνούσε από εκεί ο Δαβίδ, φεύγοντας και καταδιωκόμενος από το παιδί του τον Αβεσσαλόμ, ο οποίος είχε κάνει επανάσταση εναντίον του πατέρα του, τον Δαβίδ, βγήκε ο Σεμεΐ και ύβριζε και καταριόταν και λιθοβολούσε τον Δαβίδ, τον βασιλέα. Οι αξιωματικοί που συνόδευαν τον Δαβίδ θέλησαν τότε να φωνεύσουν τον Σεμεΐ, αλλά ο Δαβίδ τους λέει όχι, μην το κάνετε, άφετε αυτόν, καταράστε, αφήστε τον να με καταργέτε. Ότι είπε αυτό ο Κύριος, γιατί αυτό το είπε να το κάνει ο Κύριος. Είπος ήδη Κύριος εν τη ταπεινώση μου και επιστρέψει μη αγαθά αντί της κατάρας αυτού τη ημέρα ταύτη. Μήπως δει, λέει ο Κύριος, την ταπείνωσή μου που υπομένω τις ύβρις και τις κατάρες και το πετροβολητό αυτού του ασεβούς, το ασεμεΐ, και μου δώσει τα αγαθά του αντί αυτής της κατάρας που υπομένω τώρα από αυτόν τον ασεβή. Παρά την ανεξικακία του Δαβίδ, ο Σεμεΐ εξακολουθούσε να τρέχει πάνω στην πλευρά του όρους και πάνω από τον δρόμο που έφευγε ο βασιλέας και τον λιθοβολούσε. Βλέπετε πείσμα. Αλλά και όταν ο Δαβίδ μετά το θάνατο του Αβεσσαλόμ επέστρεψε νικητής και οι ακόλουθοί του ζητούσαν να θανατώσουν τον Σεμεΐ, έπεσε αυτό στα πόδια του Δαβίδ, ο Σεμεΐ, ζητούσε συγχώρηση
Και είπε σε αυτόν ο Δαβίδ, ουμή αποθάνεις, δεν θα πεθάνεις. Και του χάρισε τη ζωή. Το Σεμεΐ τον θανάτωσε μετά το θάνατο του Δαβίδ ο Σολομών, για άλλη παράβαση. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ, επειδή ήταν ταπεινός και είχε συνέστηση της αμαρτωλότητάς του, γι' αυτό και έγραψε και τον περίφημο 50ο ψαλμό, τον ψαλμό της μετανοίας, γιατί είχε κάνει διπλό αμάρτημα, είχε κάνει και φόνο και μοιχείο, γι' αυτό και υπέμεινε το Σεμεΐ και τον συγχώρεσε. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας, γιατί όλοι μας φταίμε σε πολλά. Και όταν κάποιος μας υβρίζει, μας καταργέται, μας αδικεί, εμείς να τον υπομένουμε, να τον συγχωρούμε και στο βάθος ακόμα και να χαιρόμαστε. Όχι για αυτόν, για εμάς. Γιατί μέσω της υπομονής που κάνουμε σε αυτά, ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Κατά το άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Όπως εμείς αφήνουμε σε αυτούς που μας χρωστούν, που μας αδικούν, με οποιοδήποτε τρόπο ή μας βλάπτουν, έτσι παρακαλούμε και το Θεό να συγχωρήσει τις δικές μας αμαρτίες. Και ο Κύριος μας το είπε, μας το υποσχέθηκε. Εάν αφήνετε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ο Πατήρ ημών ο ουράνιος τα παραπτώματα ημών. Και με το μέτρο που κρίνεις τον άλλον θα κριθείς. Αν εσύ είσαι ακριβοδίκαιος κριτής του άλλου και ψάχνεις και το παραμικρό και τον κατηγορείς για το παραμικρό, να ξέρεις, έτσι θα σε εξετάσει και εσένα ο Θεός. Και πού τότε θα βρεθείς ικανός να μπεις στη Βασιλεία του Θεού? Θα καταδικαστείς άμεσα. Γι' αυτό δεν μας συμφέρει να ανυπομονούμε στις λήψεις και να γογγίζουμε και να γκρινιάζουμε και να τα βάζουμε με αυτούς μέσω των οποίων έρχονται τις λήψεις. Γιατί δεν φταίνε αυτοί, εμείς φταίμε, οι αμαρτίες μας φταίνε. Ο Θεός χρησιμοποιεί κάποιους ανθρώπους, μπορεί να είναι και πολλοί δικοί μας, και να τους βλέπουμε κάθε μέρα και πολλές ώρες την ημέρα, να είναι στο ίδιο σπίτι. Τους χρησιμοποιεί ο Θεός για να μας παιδαγωγήσει και να εξαλείψει τις δικές μας αμαρτίες ή να μας γλιτώσει από μελλοντικές αμαρτίες. Όπως λοιπόν έκανε ο Δαβίδ με τον Σεμεΐ, έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Απεναντίας, ο άφρον, αυτό που δεν έχει φρόνηση, ο ανόητος, ζητάει από τον Θεό επιμόνως να ελεηθεί και να ελευθερωθεί από τα δυσάρεστα. Βλέπετε πώς τον χαρακτηρίζει. Άφρονα. Τον λέει τον άνθρωπο που ζητάει να φύγουν οι πειρασμοί, να απαλλαχθεί από τους πειρασμούς. Οι Άγιοι τι μας διδάσκουν? Μη ζητάς, λέει, να σου πάρει ο Θεός τον πειρασμό, αλλά να σου δώσει υπομονή, ώστε να περάσεις μέσα από τον πειρασμό χωρίς να αμαρτήσεις, χωρίς να γογγίσεις, χωρίς να εκδικηθείς ή να σκεφτείς κάτι κακό για αυτόν μέσω του οποίου έρχεται ο πειρασμός ή και για τον ίδιο τον Θεό. Ο άφρον λοιπόν ζητάει ελευθερία από τα δυσάρεστα και τα λυπηρά. Όταν όμως έρθει το έλεος του Θεού, δεν το αναγνωρίζει ούτε ευχαριστείται, διότι την επίσκεψη αυτή του Θεού την ήθελε με το δικό του τρόπο και όχι όπως ο ιατρός των ψυχών μας εθεώρησε ότι συμφέρει στις ψυχές μας. Επειδή δεν τα πεπραγμένα δεν συνέβησαν όπως αυτός τα προσδοκούσε, γι' αυτό αμελεί, αδιαφορεί και ανησυχεί. Και άλλοτε μεν ταράσεται και ενοχλείται με τους ανθρώπους, άλλοτε βλασφημεί το Θείο με τον τρόπο του δε αυτού και αγνωμοσύνη επιδεικνύει και όπως είναι επόμενο δεν λαμβάνει από το Θεό την αναμενόμενη παρηγοριά. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος είναι άφρον, είναι ανόητος, τότε φτάνει να τα βάλει και με τον ίδιο του Θεό, να βλασφημίσει τον Θεό μέσα στους πειρασμούς. Ή ζει σε μια συνεχή ταραχή ανάμεσα στους ανθρώπους, ενοχλείται από τους ανθρώπους, γιατί ακριβώς δεν έχει συλλάβει το νόημα των πειρασμών, ότι ουσιαστικά οι πειρασμοί είναι μια ευλογία του Θεού προς αυτόν, γιατί μέσω αυτών
μπορεί ο άνθρωπος να καθαριστεί από τις αμαρτίες του. Εκείνοι οι οποίοι κατά παραχώρηση Θεού μας πειράζουν ή θερμαίνουν στην ψυχή μας ευτελείς επιθυμίες ή διεγείρουν το θυμό και την οργή μας ή παρεμποδίζουν την λειτουργία του λογικού μας, ως αυτός η κατά παραχώρηση Θεού πειράζονται σε μας, προκαλούν σε μας σωματικούς πόνους ή μας κλέπτουν τα απαραίτητα για τη συντήρηση και περίθαλψη του σώματος. Επίσης και οι δαίμονες, διημών των ιδίων ή διάλων, μας πειράζουν ή και κατευθείαν οι ίδιοι δαίμονες, αλλά και εκείνους που δεν φοβούνται τον Θεό κινούν εναντίον μας οι δαίμονες. Οι ίδιοι δαίμονες μας πολεμούν όταν απομακρυνθούμε από τους ανθρώπους για να σκητέψουμε μόνοι μας στην έρημο, όπως ακριβώς πείραξαν και τον Κύριο στην έρημο. Διαμέσου των ανθρώπων μας πειράζουν οι δαίμονες όταν συναστρεφόμαστε με τους ανθρώπους, όπως πάλι επείραζαν τον Κύριο διαμέσου των Φαρισαίων. Εμείς όμως, αποβλέποντες εις τον ιδανικό τύπον τον οποίο πρέπει να εσαρκώσουμε, θα αποκρούσουμε αυτούς και εις την έρημο και εις την μετά των άλλων επικοινωνία. Έτσι, και μόνος σου να πας θα έχεις πειρασμούς. Λένε, θα πάω κάπου μόνος μου να ησυχάσω. Δεν θα ησυχάσεις, γιατί και εκεί θα έχεις τους δαίμονες να σε πειράξουν. Πότε θα ησυχάσεις πραγματικά? Όταν θα διώξεις τους δαίμονες. Είτε λοιπόν είσαι μόνος, είτε είσαι μέσα σε κόσμο, οι δαίμονες θα σε πειράξουν. Είτε απευθείας, με λογισμούς, είτε μέσω των άλλων ανθρώπων, τους οποίους συναναστρέφεσαι. Και έτσι έχουμε λογισμούς, έχουμε πειρασμούς στο επιθυμητικό, έχουμε πειρασμούς που σχετίζονται με το θυμικό. Γι' αυτό μας λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι έχουμε τριών ειδών πειρασμούς και φαίνεται από αυτό ότι ακολουθεί, όπως και άλλοι πατέρες, αυτή την τριμερή διαίρεση της ψυχής. Η ψυχή μας έχει τρία μέρη. Το επιθυμητικό, που είναι η έδρα των επιθυμιών, το θυμικό, που είναι η έδρα των συναισθημάτων, και το λογιστικό, που είναι η έδρα των λογισμών και της σκέψης. Και στα τρία αυτά μέρη έχουμε, μέσω των δαιμόνων, έχουμε πειρασμούς. Γι' αυτό λέει, μας δημιουργούν επιθυμίες κακές, οι δαίμονες, οι λογισμούς, αισχρούς, πονηρούς, βλάσφημους, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, μας δημιουργούν οι δαίμονες, ή και διεγείρουν το θυμικό και μας πρόχουν στο να θυμώσουμε και να πέσουμε και σε κατάθλιψη και λοιπά, ή σε μια συκακία, σε οργή. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δεχόμαστε, να τα υπομένουμε και να έχουμε την πρέπουσα αντιμετώπιση, που δεν είναι άλλη παρά η συγχώρηση αυτού μέσω του οποίου έρχεται ο πειρασμός αφενός και αφετέρου η καταφυγή μας στο Χριστό. Αποβλέποντας λοιπόν εμείς εις τον ιδανικό τύπο τον οποίο πρέπει να εσαρκώσουμε, θα αποκρούσουμε αυτούς και στην έρημο και εις την μετά των άλλων επικοινωνία. Εμείς θα πρέπει να έχουμε στο νου μας το παράδειγμα του Χριστού και το παράδειγμα των Αγίων. Αυτοί είναι τα ιδανικά μας. Αυτοί είναι τα πρότυπά μας και πρωτίστως ο Κύριός μας. Τι έκανε ο Κύριος, πώς αντιμετώπιζε τους πειρασμούς του διαβόλου στην έρημο? Με νηστεία, με προσευχή και με τη χρήση του Λόγου Του, με την χρήση της Αγίας Γραφής. Μεριτά από την Αγία Γραφή κατατρόπωσε τον δαίμονα που τον πείραζε. Όλες σχεδόν οι αμαρτίες, λέει ο Αμάξιμος, ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, πραγματοποιούνται
δια της εφαμάρτου ειδονής και αποδιώκονται με την κατά Θεόν λύπη και την σκληραγωγία. Η λύπη αυτή μπορεί να έρθει στην καρδιά μας ή θεληματικά με τη μετάνοια ή κατ' οικονομία Θεού διαμέσου θλίψεως προσγενωμένης υπό τις παιδαγωγούσεις προαιωνίας του Θεού. Βλέπετε, η ειδονή, η εμπαθής, η εφάμαρτη ειδονή, η ανεπίτρευτη, είναι αυτή η οποία μας σπρώχνει εις την αμαρτία. Και πώς φεύγει αυτή η κακή ειδονή, το άγκιστρο αυτό του διαβόλου, το δόλωμα αυτό, το διαβολικό, με την οδύνη, με την αντίστοιχη λύπη, την ασκητική και την σκληραγωγία, με την νηστεία, με την αγρυπνία, με τη συντριβή της καρδίας, με την αληθινή ταπείνωση, με τη μετάνοια. Και αν δεν τα κάνουμε αυτά, τότε κατ' οικονομία ο Θεός αφήνει να έρθει μία λύπη στην καρδιά μας από την παιδαγωγούσα προνοιά Του. Είναι γνωστό το ρητό «Ή γαρ εαυτούς διεκρίνομεν, ουκάν εκρινόμεθα». Εάν εμείς από μόνοι μας είχαμε τη σωστή διάκριση και παρακολουθούσαμε τον εαυτό μας και κάναμε μία, θα λέγαμε, σωστή διάγνωση των παθών μας, τότε δεν θα κρινόμαστε από τον Θεό, δεν θα κατακρινόμαστε. «Κρινόμενοι δε υπό Κυρίου παιδευόμεθα, ή να μη συν τον κόσμο κατακριθόμενοι». Επειδή όμως δεν το κάνουμε εμείς, δεν παρακολουθούμε εμείς σωστά τον εαυτό μας και κάνουμε συνεχώς σφάλματα λόγω της αδιακρισίας μας, γι' αυτό λέει μας κρίνει ο Θεός, μας εξετάζει, μας παρακολουθεί και μας παιδαγωγεί για να μην κατακριθούμε, για να μην καταδικαστούμε μαζί με τον κόσμο, με τους ανθρώπους που είναι υποταγμένοι στα πάθη. Από τους πειρασμούς άλλοι επιφέρουν στους ανθρώπους εφάμαρτες ειδονές, άλλοι λύπες που οδηγούν σε απόγνωση, άλλοι τέλος πόνους και ταλαιπωρίες του σώματος. Ανάλογα λοιπόν προς την υπάρχουσα στην ψυχή μας αιτία των παθών, ο ιατρός των ψυχών προσφέρει το κατάλληλο φάρμακο που το κρίνει εκείνος απαραίτητο. Όταν σου συμβεί πειρασμός χωρίς να τον περιμένεις, μη θεωρείς υπεύθυνο αυτόν δια του οποίου σου επήρθε ο πειρασμός. Είναι προτιμότερο να αναζητάς τον εαυτό σου την αιτία για την οποία σου συνέβη ο πειρασμός αυτός. Όταν την ανακαλύψεις, τότε να φροντίσεις να διορθωθείς. Ο μυαλωμένος και συνετός άνθρωπος, λαμβάνοντας υπόψη του ότι ο Θεός με τις ανεξιχνίαστες βουλές του προσφέρει τη θεραπεία των αμαρτιών, υπομένει με ευχαρίστηση τις συμφορές που επέρχονται σε Αυτόν για τον ανεξιχνιάστον αυτών βουλών του Θεού, χωρίς να θεωρεί κανέναν άλλο αίτιο των συμφορών αυτών εκτός των αμαρτιών του. Βλέπετε, οι άνθρωποι οι σωστοί δεν κατηγορούν κανέναν. Δεν λένε φταίει αυτός και μου χάλασε την ημέρα, μου χάλασε τη ζωή, με κατέστρεψε. Όχι, πάντα το φταίξιμο το ρίχνουν στον εαυτό. Ο απερίσκεπτος όμως και ανόητος την σοφωτάτη πρόνοια του Θεού δια της οποίας διορθώνει φιλόστοργα αυτούς που σφάλουν και παιδαγωγικός τιμωρείται, θεωρεί ως αιτίος των συμφορών του ή τον Θεό ή τους ανθρώπους. Έτσι, αυτός είναι ο απερίσκεπτος, ο ανόητος, ο άφρονας. Ό,τι οι πειρασμοί του συμβαίνουν, κατηγορεί τους άλλους. Ή αυτός είναι ο άνθρωπος ο υπερήφανος, ο άνθρωπος που δεν έχει αυτογνωσία. Εκείνος πράγματι θέλει να σωθεί που δεν αντιστέκεται στα φάρμακα της θεραπείας του. Τα φάρμακα είναι σχεδόν πάντα πικρά. Ο ασθενής που θέλει να θεραπευτεί όμως τα παίρνει. Ο φιλίδωνος δεν τα παίρνει.
γιατί δεν θέλει να πικραθεί το στόμα του από αυτή την πικρότητα των φαρμάκων. Έτσι και στα πνευματικά. Αυτός που θέλει να θεραπευτεί από τα πάθη του, δέχεται τα φάρμακα του Θεού, γιατί θέλει να θεραπευτεί. Δεν αντιστέκεται στη θεραπεία. Τα φάρμακα αυτά, της θεραπείας της ψυχής, είναι οδύνες και λύπες που προκαλούνται στον άνθρωπο διαμέσου διαφόρων περιστατικών. Αυτός λοιπόν που αντιστέκεται σε αυτά τα φάρμακα δεν γνωρίζει ούτε τι γυρεύει στην παρούσα ζωή, αλλά ούτε και τι θα απολαύσει στη μέλουσα, εξαγοράζοντας από εδώ την ωφέλεια και το κέρδος. Όταν συναντήσεις τον δρόμο της ζωής σου συνεχή και τη ειρήνη, πρέπει να φοβάσαι μήπως βρίσκεσαι πολύ μακριά από την ευθεία οδό που επάτησαν οι κουρασμένοι πόδες των Αγίων. Έτσι βλέπετε πως οι Άγιοι ανατρέπουν όλα αυτά που εμείς έχουμε ως κατεστημένο και ως κάτι καλό. Εμείς νομίζουμε ότι όταν δεν υπάρχει κανένας πειρασμός, τότε πάνε καλά τα πράγματα. Όχι, λέει ο Άγιος Μάξιμος. Όταν στον δρόμο της ζωής σου δεν έχεις συνεχείς ταραχές, δεν έχεις πειρασμούς, αλλά έχεις μια έτσι, εξωτερική ηρεμία και ειρήνη, δεν έχεις γεγονότα δηλαδή που να σε θλίβουν, τότε πρέπει να ανησυχείς. Πρέπει να φοβάσαι. Μήπως είσαι πολύ μακριά από την ευθεία οδό που οδηγεί στη ζωή, την οποία βάδισαν οι πόδες, οι κουρασμένοι πόδες των Αγίων, οι οποίοι κακοπαθούσαν συνεχώς χάρη του Χριστού. Όσο περισσότερο κατά την πορεία του βίου ευρίσκεσαι επί της βασιλικής οδού και πλησιάζεις την πόλη του Θεού, τόσο και εντονότερα αντιμετωπίζεις τη δύναμη των πειρασμών. Έτσι όσο κανείς ανεβαίνει πνευματικά και πλησιάζει στο Θεό, τόσο πιο έντονοι γίνονται και οι πειρασμοί. Όσο θα προοδεύεις εις την αρετή, τόσο και περισσότερο θα πολλαπλασιάζονται οι κατά σου πειρασμοί. Όταν λοιπόν αντιληφθείς στην ψυχή σου ότι οι νοητοί εχθροί, οι δαίμονες, σε πολεμούς φοδρότερα και οι πειρασμοί αυξήθηκαν, τότε να γνωρίζεις ότι έχεις λάβει και περισσότερη δύναμη από τη χάρη του Θεού και σου προσετέθη από τον αγωνοθέτη Κύριο ένας ακόμα βαθμός για την επί τα υψηλότερα προκοπή σου. Διότι αναλόγως του μέτρου της χάριτος που σου δόθηκε, επιτρέπει και ο Θεός την κατά σου επίθεση των πειρασμών. Σε αυτό που δόθηκε πολύ, λέει ο Κύριος, θα ζητηθεί και πολύ. Δεν επιτρέπει ο Θεός να έρθει πειρασμός εάν δεν φτάσει η ψυχή προηγουμένως σε πνευματική κατάσταση ανωτέρα της συνήθους και δεν αυξηθεί χάρις. Γι' αυτό και βλέπουμε στη ζωή των ευλαβών ανθρώπων να λαμβάνουν μια έκτακτη χάρη, μια δωρεά του Θεού, μια οπτασία, έτσι ένα δώρο ξεχωριστό, και αμέσως μετά να ακολουθούν πολύ μεγάλοι πειρασμοί. Ο Θεός μέσα στην αγάπη του αυτό κάνει. Μας ενισχύει με τη χάρη του προηγουμένως και στη συνέχεια αφήνει να έρθουν οι διάφοροι πειρασμοί. Την αλήθεια αυτή ότι δεν επιτρέπει ο Θεός να έρθει πειρασμός στην ψυχή εάν δεν φτάσει προηγουμένως η ψυχή σε πνευματική κατάσταση και δεν αυξηθεί χάρης, αυτή την αλήθεια την επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος επειράστη στην έρημο μετά τη βάφτισή του, και οι Απόστολοι, οι οποίοι ο Κύριος επέτρεψε να πειραστούν αφού προηγουμένως δέχτηκαν τη χάρη του Παρακλήτου. Έτσι στην Πεντηκοστή τι έγινε? Δέχτηκαν πλούσια τη Θεία Χάρη και αμέσως μετά τι έγινε? Βγήκανε εις την οικουμένη όλοι και δέχτηκαν ποικίλους διωγμούς, βασανισμούς,
μέχρι και μαρτυρικό θάνατο. Σε αυτούς οι οποίοι απολαμβάνουν τα αγαθά, ταιριάζει να υπομείνουν και τους πειρασμούς, χάρη της απολαύσης των αγαθών αυτών. Χωρίς λήψη, κανείς δεν απολαμβάνει αγαθών. Προηγείται λοιπόν στην ψυχή του ανθρώπου η χάρις και ακολουθεί ο πειρασμός, για να δυναμώσει ο νους του ανθρώπου στην αντιμετώπιση του, όπως ακριβώς και ο στρατιώτης εξοπλίζεται πριν μεταβεί στον πόλεμο. Βλέπετε, ο καλός Θεός μας πριν μας αφήσει σε έναν πειρασμό, παραχωρεί σε έναν πειρασμό, μας εξοπλίζει, μας δίνει χάρη, μας δίνει έκτακτη δωρεά χάρης, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον πειρασμό που έρχεται. Έτσι θα έλεγα και τώρα, που ζούμε έτσι δύσκολα πράγματα στην πατρίδα μας, ο Θεός μας δίνει αυτή την περίοδο τώρα της ηρεμίας, για να εξοπλιστούμε πνευματικά, να προετοιμαστούμε για μελλοντικούς πειρασμούς, οι οποίοι δεν θα λείψουν. Όσο ζούμε σε αυτή τη ζωή, θα έχουμε θλίψεις και δοκιμασίες, γιατί μόνο έτσι θα περάσουμε στη Βασιλεία Του. Προηγείται λοιπόν η χάρις, ακολουθεί ο πειρασμός. Και αφού παρέλθει ο πειρασμός και νικήσει η ψυχή, τότε και η ψυχή, λέει ο Άγιος Μάξιμος, αισθάνεται την παρουσία της χάριτος, ευχαριστείται και απολαμβάνει την ηρεμία μετά τον πόλεμο. Εάν συμβεί να είναι κάποιος ασθενής ή μάλλον δειλός και χωρίς προθυμία αγώνος, η δειλία πρέπει να ξέρουμε είναι μεγάλη αμαρτία και δεν ταιριάζει σε χριστιανό. Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αφού λοιπόν φύγει ο πειρασμός και νικήσει η ψυχή, χαίρεται και απολαμβάνει τη μετά τον πόλεμο ηρεμία. Εάν συμβεί όμως να είναι κάποιος ασθενής ή μάλλον δειλός και χωρίς προθυμία αγώνος, ασφαλώς αυτός δεν επιθυμεί να πειραστεί, να δοκιμαστεί προς το συμφέρον της ψυχής του. Παρακαλώντας δε τον Θεό να αποφύγει αυτόν τον αγώνα, ασφαλώς θα εισακουστεί από αυτόν. Μάθε όμως ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως είναι ανίκανος να αντιμετωπίσει μεγάλους πειρασμούς, έτσι είναι ανίκανος να απολαύσει και μεγάλα χαρίσματα. Όπου δεν υπάρχουν μεγάλοι πειρασμοί, δεν υπάρχουν και μεγάλα χαρίσματα. Σε αυτό που δόθηκε πολύ, θα ζητηθεί και πολύ. Όπως ακριβώς προεφυλάχθη από τις επιθέσεις μεγάλων πειρασμών, τιουτοτρόπος εκ της δειλίας του αυτής θα εμποδιστεί και από την απόλαυση μεγάλων χαρισμάτων. Όταν δε πάλι λέγω πειρασμούς, εννοώ εκείνους, εννοώ, λέει ο Άγιος Μάξιμος, όχι εκείνους που ενοχλούν τους κοσμικούς για να συγκρατήσουν την κακία, ούτε τις ταραχές του σώματος, ενώ εκείνους που ταιριάζουν στους μοναχούς που ασκούνται στην φιλέριμη ησυχία τους και δια των οποίων πειρασμών δοκιμάζεται η ψυχή του αγωνιζομένου και προοδεύει κατά Θεόν. Τέτοιοι πειρασμοί, τους οποίους καλείται να αντιμετωπίσει ο μοναχός, είναι η οκνηρία, η σωματική κατάπτωση, η χάβνωση των μελών, η ταραχή της διάνοιας, η καταφαντασία σωματική ασθένεια, προσωρινή απελπισία, η συσκότηση των λογισμών, ο φόβος για την έλλειψη της εξανθρώπων βοηθείας, η πτωχία για την κάλυψη των σωματικών αναγκών και τα παρόμοια με άλλα και τα παρόμοια με αυτά. Αυτούς λοιπόν τους πειρασμούς πρέπει ο μοναχός να τους αντιμετωπίζει με γενναιότητα και να μην δηλιάζει. Εμείς λοιπόν, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, και ας κλείσουμε με αυτό, πρέπει όταν ενοχλούμεθα από τους πειρασμούς αυτούς,
να δοκιμάζουμε δύο αντίθετα πράγματα, τη χαρά και το φόβο. Χαρά μεν, γιατί αξιωθήκαμε να βαδίζουμε την οδό που ακολούθησε ο Κύριος, οδό πειρασμών και θλίψεων, όπως φαίνεται από τις δοκιμασίες που υφιστάμεθα. Φόβο δε, μήπως οι πειρασμοί τους οποίους δοκιμάζουμε οφείλονται στην υπερηφάνειά μας και δεν αποβλέπουν στην κατά Θεόν δοκιμή και προκοπή μας. Το φόβο όμως αυτό μπορούμε να τον διασκεδάσουμε επικαλούμενοι το φωτισμό της Θείας Χάριτος, η οποία καθιστά σοφούς τους ταπεινόφρονες και τους δίνει την ικανότητα να διακρίνουν και να μάθουν ακριβώς ποιοι από τους πειρασμούς έχουν σκοπό να ελέγξουν και να διορθώσουν τον άνθρωπο από την υπερηφάνεια και ποιοι προέρχονται από τα στοργικά ραπίσματα της αγάπης του Θεού για να αυξήσουν τον άνθρωπο στο αγαθό και να τον αξιώσουν μεγαλύτερης χάριτος. Ήθε όλοι οι πειρασμοί που έχουμε να είναι από τη δεύτερη πηγή, θα λέγαμε, να είναι στοργικά ραπίσματα της αγάπης του Θεού για να αυξηθούμε πνευματικά και να λάβουμε ακόμα μεγαλύτερη χάρη. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.